Μαλεβιζιώτης.gr Internet Radio. Μαλεβιζιώτης Radio από το κέντρο του Γαζίου και πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, στις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που προκηρύχθηκαν αφότου η Κεντρική Επιτροπή ενέκρινε πρόταση μομφής κατά του Προέδρου του κόμματος, του κ. Κασελάκη δηλαδή. Οι εκλογές θα διεξαχθούν 24 Νοεμβρίου του 2024 και 1 Δεκεμβρίου του 2024 εφόσον απαιτηθεί. Όμως θα μας τα πει πιο αναλυτικά ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ του νομού Ηρακλείου, ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαμουλάκη. Καλή σας ημέρα, καλημέρα στις ακροάτες και ακροατές μας. Να είστε καλά. Θα διεξαχθούν τελικά οι εσωκομματικές εκλογές στις 24 Νοεμβρίου και την 1η Δεκεμβρίου. Πώς τα βλέπετε? Καταρχάς λησμόνησα επίσης να ευχηθώ και καλή επιτυχία στο νέο εγχείρημα. Να είστε είναι καλά. Είναι η πρώτη μας ευκαιρία για συζήτηση. Θα έχουμε πολλές. Να είστε αποτελεσματικοί και χρήσιμοι για την κοινωνία. Αυτός νομίζω είναι και ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ευχαριστούμε. Τώρα, πάω κατευθείαν, δεν υπεκφεύγω. Πάμε κατευθείαν στα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως. Που όντως βιώνουμε μια δύσκολη συνθήκη, αναμφίβολα. Και φαίνεται ότι όμως ολοκληρώνεται ένας κύκλος εσωστρέφειας, ο οποίος ξεκίνησε από το φθινόπωρο του 2023 με την εκλογή τότε του Στέφανου Κασελάκη, και φαίνεται και ελπίζω να ολοκληρώνεται με τη νέα εκλογική διαδικασία που έχουμε μπροστά μας, ώστε να μας δοθεί δυνατότητα να ανατάξουμε δυνάμεις και επιτέλους να ανοίξουμε βηματισμό και να τα αποκριθούμε στις ανάγκες της κοινωνίας, που δεν είναι άλλες από τις λύσεις στα προβλήματα που έχουν οι άνθρωποι εκεί έξω, που είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Μάλιστα. Θεωρείτε δηλαδή ότι κάθε τέλος μια καινούργια αρχή, εννοώ για το τέλος του κυρίου Κασελάκη? Θα σας πω, αναμφίβολα είναι μια δύσκολη διαδικασία και ο τρόπος με τον οποίο συνετελεί τα αρμόδια όργανα, τα πολιτικά, καθοδηγητικά όργανα του κόμματος, αλλά όπως και να έχει, είναι αναγκαία το restart που λέμε, μια προσπάθεια επανεκκίνησης. Τώρα, το ποιοι θα συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία ενώ την εκλογική είναι κάτι που θα διαφανεί πολύ σύντομα, δεδομένου ότι 24 του μηνός, δηλαδή σε 10 μέρες από σήμερα, 9 μέρες από σήμερα, θα έχουμε επισήμως τους υποψηφίους για να μπορούμε να συζητάμε και πιο συγκεκριμένα σε επίπεδο προσώπων. Αυτή είναι η εικόνα που διαμορφώνεται προς ώρας. Σίγουρα προβληματίζει και θα μπω κατευθείαν στο διατάφτα, γιατί είμαι βέβαιος ότι θα ερωτηθώ αναφορικά με τον τρόπο και τον αποκλεισμό ή τη στέρηση δικαιώματος του κυρίου Κασελάκη να είναι υποψήφιος, γιατί είναι κάτι το οποίο σίγουρα για ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τα εσωκομματικά των κομμάτων προβληματίζει, ξενίζει, να το πω διαφορετικά. Σίγουρα, προτού φτάσουμε σε αυτή την κίνηση που εγώ τις σέβομαι, γιατί είναι μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, που είναι το ανώτατο πολιτικό όργανο, αλλά δεν σας κρύβω ότι στη δική μου δημοκρατική αντίληψη αυτό είναι κάτι το οποίο ξενίζει. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί εύκολα να το αποδεχτώ. Απ' την άλλη όμως, οφείλω να πω ότι ο Στέφανος Κασελάκης με τις πράξεις, τις παραλήψεις και κυρίως τις αστοχίες του έχει δημιουργήσει αυτή τη συνθήκη. Γιατί, για παράδειγμα, θα ήταν αδιανόητο ποιος ασκεί ένδικα μέσα ή εξώδικη δήλωση στο κόμμα το οποίο θέλει να ηγηθεί μετά από λίγο ή να είναι υποψήφιος. Καταλαβαίνετε ότι και οι πράξεις μας πολλές φορές σηματοδοτούν πράγματα. Νομίζω ότι ήταν μια απίστευτα άστοχη κίνηση εκ μέρους του, που δημιούργησε όλη αυτή την αναταραχή και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Όπως και να έχει όμως, το κρίσιμο είναι η επόμενη μέρα. Και στέκομαι σε αυτό, γιατί για μένα είναι πολύ μεγάλο στοίχημα, την ώρα που βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία πραγματικά καταραίει, έχει ταπεινωθεί η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων πολιτών, η διαφθορά και η διαπλοκή κάνουν πάρτι. Στα εθνικά θέματα βλέπουμε μια παρατεταμένη υποχωρητικότητα που συνιστά εμπεγμό προς τους Έλληνες πολίτες. Το κράτος δικαίου καταβαραθρώνεται. Έχουμε τόσα ζητήματα. Μια κυβέρνηση που πέφτει, κύριο. Δηλαδή, αν υπήρχε μια αντιπολίτευση που να μην είχαμε τα εσωκομματικά μας, ο κύριος Μητσοτάκης αποτελούσε ήδη παρελθόν. Τώρα, πρέπει λοιπόν αυτή η ευκαιρία που μας δίδεται, που δεν ξέρω πόσες ακόμα θα υπάρξουν, θα πρέπει να την εκμεταλλευτούμε. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ κρίσιμο και εστιάζω την προσοχή μου και την πολιτική προσέγγιση σε αυτό. Όπως είπατε, υπάρχουν τόσα θέματα, δεν υπάρχει ουσιαστικά αντιπολίτευση, γιατί ακόμα δεν μπορεί να επιλεγεί το πρόσωπο. Υπάρχει ο εκτοπισμός του κυρίου Κασελάκη και υπάρχει και το ενδεχόμενο ο κύριος Κασελάκης να φτιάξει μια ομάδα που σαφώς και θα δημιουργήσει πρόβλημα στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι δεν είναι?
πάμε πολύ μακριά. Η δημιουργία νέου πολιτικού οργανισμού, πολιτικού φορέα, είναι κάτι το οποίο το έχει αποκλείσει και ο ίδιος. Βέβαια στην πολιτική δεν μπορείς να αποκλείσεις τίποτα. Και αυτή, είναι και, αν θέλετε, σε πολύ μεγάλο βαθμό και η ομορφιά της. Πολλές φορές βλέπεις έναν αντίπαλο πολιτικό ή, τον ίδιο, ή το ίδιο στο κόμμα να είναι πεσμένο κάτω ή να είναι στο καραβάτσο που λέμε. Όπως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε μια δύσκολη καμπή τώρα και μετά από λίγο διάστημα να αλλάζει άρδιν το τοπίο. Αυτή η ευμεταβλητότητα, κυρίως ελαίω των γεγονότων, είναι και που συνιστά μια ομορφιά για την πολιτική. Πάντως, περιμένουμε να δούμε και τις κινήσεις του ίδιου του Στέφανο Κασελάκη. Εγώ οφείλω να πω ότι τους 11 μήνες που τον με βρήκε στο ΣΥΡΙΖΑ, προσπάθησα με όλες μου τις δυνάμεις, υπηρέτησα το κόμμα μου, τον ίδιο ως αρχηγό και κάναμε μια προσπάθεια η οποία βέβαια κρίθηκε. Νομίζω ότι η κατάληψη της δεύτερης θέσης στις εκλογές ήταν μια επιτυχία μέσα στη δυσκολία που είχαμε, αλλά σίγουρα δεν ήταν επιτυχές το ποσοστό του 15%. Άρα υπό αυτή την έννοια νομίζω επίσης ότι ήταν μια αξιολογική κρίση. Και όπως έλεγε και ο Φρανσουά Μιτεγάν στο παρελθόν, όταν θέλεις να κρίνεις την πολιτική ανθρώπους πρέπει να αφήσεις χρόνο στον χρόνο. Ναι. Αυτό έκανα και εγώ εν προκειμένου, αυτό κάναμε στο ΣΥΡΙΖΑ για να κρίνουμε αξιοκρατικά τον κύριο Κασελάκη και όχι να έχουμε αυτή την αδιανόητη κίνηση των αποχωρησάντων, θυμάστε εκείνη την εποχή το φθινόπωρο, όπου δεν τον άφησαν καν να κάτσει στην καρέκλα του και αποχώρησαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Η ζημία τότε που επιχείρησαν να κάνουν στο ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά θα ήταν μεγάλη αν δεν ήταν ο κόσμος που κατάλαβε τελικά ότι υπήρχε μια αίσθηση ιδιοκτησίας αυτών των ανθρώπων που έφυγαν, και αναφέρομαι στη Νέα Αριστερά που έφυγαν, είχαν μια ιδιοκτησιακή αντίληψη για το ΣΥΡΙΖΑ και μόλις έχασαν την εξουσία αποχώρησαν. Είναι άσχημο αυτό και νομίζω τελικά και ο ελληνικός λαός τους τοποθέτησε στη θέση που τους τοποθέτησε. Σαφώς και ο κόσμος περιμένει να δει τι κινήσεις θα κάνει ο κύριος Κασελάκης, όμως απ' την άλλη περιμένει να δει τι θα κάνει και ο κύριος Τσίπρας. Νομίζω ότι ο ρόλος του σε αυτό το παιχνίδι εντός εισαγωγικών είναι καθοριστικός. Θα συμφωνήσω μαζί σας, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας παραμένει η σταθερά στον χώρο της κεντροαριστεράς, η εμβληματική προσωπικότητα που κατάφερε κάτι αδιανόητο προς μερικών ετών. Δηλαδή να φέρει ένα κόμμα της αριστεράς, της κεντροαριστεράς, στην εξουσία. Είναι μια φυσιογνωμία τεράστια για τον χώρο. Δρά ως εγγυητής συνάμα. Εγώ σέβομαι την στάση του αυτόν τον ένα έτος, μια στάση πραγματικά αποστασιοποίησης για να μην κατηγορηθεί με παρεμβατικότητες. Όμως νομίζω τώρα ότι ο χρόνος έχει φτάσει για μια τοποθέτηση του Αλέξη. Η τοποθέτησή του που θα κινηθεί δεν μπορώ να το γνωρίζω, αλλά δεν σας κρύβω ότι και εγώ εκτιμώ ότι είναι αναγκαία όσο ποτέ μια παρέμβασή του τέτοια, εις τρόπον ώστε να δημιουργήσει την απαραίτητη συνοχή στον χώρο και κυρίως να δώσει μια νέα δυναμική, όπου μπροστά σε αυτή την κατάρρευση της κυβέρνησης Μητσοτάκη ίσως αλλάξει άρδιν το τοπίο. Ο κύριος Τσίπρας είναι αυτός που λένε ότι έβαλε τον κύριο Κασελάκη μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα ο κύριος Κασελάκης μένει εκτός και δημιουργείται πάλι ένας φαύλος κύκλος, ένα τοπίο που δεν είναι τόσο καθαρό. Θα ήθελα λοιπόν τις εκτιμήσεις σας για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκαθαρίζω, γιατί αυτό το γνωρίζω προσωπικά. Ο κύριος Κασελάκης είχε μια προσωπική φιλοδοξία, την υλοποίησε, δεν στηρίχθηκε ούτε ήρθε στη χώρα μας με παρεμβάσεις ή σχεδιασμό του Αλέξη Τσίπρα. Το εκμεταλλεύτηκε το όνομα του Αλέξη εκείνη την εποχή, υπάρχει περίφημη φράση «με φύτεψε ο Αλέξης», χωρίς να υπάρχει, από ό,τι γνωρίζω τουλάχιστον, μια τέτοια κίνηση εκ μέρους του κυρίου Τσίπρα. Άρα δεν τίθεται, γιατί το ακούω πολύ συχνά, αλλά δεν μου προκύπτει από πουθενά. Ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ βέβαια στήριχτη εκείνη την εποχή τον Στέφανο τον Κασελάκη, πιστεύοντας ότι μπορεί να προσδώσει κάτι καινούριο, δυναμικό, αξιόπιστο κλπ. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πάντως σημαντικό για τον χώρο της κεντροαριστεράς ένας άνθρωπος που διετέλεσε πρωθυπουργός προσφάτως να επανέλθει δυναμικά στην πολιτική σκηνή. Βέβαια και αυτό που ο ίδιος ασχολείται, δηλαδή με τα εξωτερικά ζητήματα, εξωτερικής πολιτικής, τα Δυτικά Βαλκάνια, κρίσιμα και ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά εδώ τον. Νομίζω το χρειάζεται ο χώρος περισσότερο από ποτέ. Ποια λοιπόν θα είναι η επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις τελευταίες εξελίξεις, ποια νομίζετε ότι θα είναι? Ο δικός χάρτης των εκλογών είναι μονόδρομος, αυτό έχει αποκρισταλωθεί. Πάμε σε εκλογική διαδικασία που το πολύ μέχρι 1η Δεκεμβρίου θα έχουμε μια νέα ηγεσία, γιατί σας θυμίζω ότι αυτό το μεσοδιάστημα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ακέφαλος. Ναι. Υπό την έννοια ότι έχουμε πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδος με ένα, αλλά
δεν έχουμε πρόεδρο κόμματος. Και δεν υπάρχει και αντιπολίτευση ουσιαστικά. Με μεγάλη δυσκολία, αν και καταβάλουμε προσπάθειες να πούμε στους ακροατές μας ότι τώρα, για παράδειγμα, από χθες αρχής γενομένης ξεκίνησε η συζήτηση για το προσχέδιο του προϋπολογισμού, μια εξόχως πολιτική κοινοβουλευτική διαδικασία, η κορυφαία του έτους. Πρόγραμμα δηλαδή υπάρχει. Αυτό μου λέτε. Σαφώς. Okay. Πρόγραμμα, προτάσεις, λύσεις σε όλα τα θέματα. Σήμερα παρουσίασα ζητήματα σε ένα τηλεοπτικό πάνελ, ζητήματα που αφορούν τη στέγη, ζητήματα που αφορούν το δημογραφικό, προτάσεις και λύσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην κατεύθυνση αυτή, που νομίζω ότι είναι πολύ, μα πάρα πολύ σημαντικά. Το τελευταίο διάστημα ο ρόλος σας στο ΣΥΡΙΖΑ έχει αναβαθμιστεί και είστε και από τους τελευταίους που κάνουν αντιπολίτευση, κύριε Μαμουλάκη. Και δεν το λέω για να χαϊδέψω τα αυτιά σας, αλλά πραγματικά επιτελείτε έργο στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η υποχρέωσή μας. Εγώ μισώ, δεν σας κρύβω, τη μισώ την εσωστρέφεια, την κρίνια, την μεμσημυρία, τη ραδιουργία. Θέλω και σαν άνθρωπος, είναι αξιακό αυτό το ζήτημα, να είμαι χρήσιμος και παραγωγικός. Σε όποιο μετερίζει, κληθώ να αναλάβω μια ευθύνη. Εν προκειμένου τώρα, που και εγώ διανύω τον πέμπτο έτος κοινοβουλευτικά, και νομίζω ότι πλέον έχω την γνώση και το βάθος γνώσης για να είμαι χρήσιμος. Πράγματι έχω αναλάβει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το Υπουργείο Οικονομικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης, Επενδύσεων. Είναι πολύ σημαντικό και προσπαθώ να είμαι χρήσιμος. Αυτό είναι το κρίσιμο και νομίζω ουσιαστικό που θα πρέπει να κυνηγάει ο κάθε κοινοβουλευτικός παράγοντας. Και φαντάζομαι το ίδιο θα συνεχίσετε να κάνετε όποιος και να πάρει το τιμόνι του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια. Προφανώς. Δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα, έχει να κάνει με τις πολιτικές. Σας είπα, εγώ το 2019 μπήκα στην κεντρική πολιτική σκηνή με τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτός με ενέπνευσε, ήταν ο άνθρωπος πάνω στον οποίο είδα πολλά πράγματα για την πολιτική του αύριο και την καθαρότητα στη σκέψη και στην πράξη, γιατί είναι πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου. Και από εκεί πέρα, βέβαια, συνεχίζουμε άοκνα. Να προσπαθούμε να είμαστε παρεμβατικοί και χρήσιμοι στην καθημερινότητα. Οπότε περιμένουμε το δεκαήμερο που είπατε, όπου θα γίνουν οι εκλογές, και πάμε μετά στο Δεκέμβριο για να δούμε ποιες θα είναι οι τελικές αποφάσεις. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαμουλάκη. Καλή ημέρα. Ευχαριστώ. Καλή αρχή να ευχηθώ. Καλές εκπομπές και πάντα χρήσιμη και αντικειμενική. Κύριε Μαμουλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να τα λέμε συχνά όταν υπάρχει λόγος. Με χαρά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Μαλεβιζιώτης.gr. Ιντερνετ Ρέντιο.